Ε, Φίλε και φίλοι, γεια σα. Βρισκόμαστε στο στούντιο του Ελλάδα, όπου σήμερα φιλοξενούμε τη Λάκενα συγγραφέα και επίτρια, την κυρία Ουρανία Μπούρτζινο, η οποία κατάγεται από το Γήθιο. Κυρία ε, Μπούρτζινο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Να έρθετε και να μα πείτε δύο λόγια για αυτό το καινούργιο έργο σα. Εγώ, κυρία Βελουδάκη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Αντώνη Φελούρη. Ε, αυτό το νέο ποιητικό έργο ονομάζεται Πίνακα Σωνύρων». Είναι μια ποιητική ενότητα, αποτελείται από τρία μέρη, με τους τίτλους «Έρωτα Ξύπνημα», «Θανάτου Αγάπη» και «Ζωής Αλήθεια». Να σας πω ότι το εξώφυλλο του βιβλίου, καθώς και οι ζωγραφιές, γιατί υπάρχουν και ζωγραφιές μέσα στο ποιητικό αυτό έργο, έχουν γίνει από την κυρία Μάγδα Καλυβά Σαμπατακάκη. Η κάθε ενότητα, λοιπόν, έχει τη δική της καλλιτεχνική ζωγραφιά ε, όπου παραπέμπει και στο τι θα ακολουθήσει και τι θα διαβάσει ο αναγνώστης. Περίπου τι θα είναι αυτό. Ε... Ιστορίες, τι... Είναι μια ιστορία, μια ερωτική ιστορία. Ξεκινάει από την μοναξιά μιας γυναίκας που συναντά τον έρωτα, έρωτα ξύπνημα. Το δεύτερο μέρος θανάτου αγάπη είναι ο χωρισμός, που ο χωρισμό είναι θάνατο και στην τρίτη ενότητα ζωή αλήθεια, πλέον αυτή η γυναίκα συναντά τον ίδιο άντρα που είχε ερωτευτεί και αγαπήσει. Μάλιστα. Ενδιαφέρον ακούγεται. Ενδιαφέρον και για όσες και όσους το διαβάσουν ε, μπορούν να βρουν και στοιχεία από τη ζωή τους και κομμάτι από την ψυχή τους. Έπειτα, ελεύθερο είναι όποιο το διαβάσει να σκεφτεί ό,τι θέλει. Εγώ το έγραψα και από εκεί και πέρα, ελεύθερο είναι ο καθένα να σκεφτεί ό,τι θέλει, να ονειρευτεί, να φανταστεί, να ταξιδέψει. Μάλιστα. Ε, και από ό,τι ξέρω, κύριε Μπούρζενο, δεν είναι το μοναδικό έργο που έχετε κάνει. Μπορείτε να μα πείτε τι ποια άλλα έχετε γράψει. Το 2003 είχε κυκλοφορήσει ένα μυθιστόρημα που το είχα γράψει με ένα συγγενικό μου πρόσωπο το οποίο δεν υπάρχει πλέον στη ζωή. Είχε τίτλο «Η γυναίκα του βράχου». Ε, και πριν από δυόμιση χρόνια είχε κυκλοφορήσει μια ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Η χνηλασία σε δρόμους ψυχής» από τον εκδοτικό οίκο «Αδούλο Τιμάνη» όπως είναι και αυτό το έργο πίνακα των από την Αδούλο Τη Μάνη ε, συσπήρωση των μανιατών. Βέβαια. Να μας πείτε όμως και για ένα έργο που ξέρω ότι έχει βραβευτεί από σε διαγωνισμό στην Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Ποιο ήταν αυτό. Ε, το 2012... Είχα λάβει μέρος στο διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών με ένα ποίημα που πήρε το πρώτο βραβείο Τι και, ήταν Ο του. πυρπολιτής του ήλιου. Mm -hmm και ένα παραμύθι, οι Νότες και το Μοβ Πιάνο, που πήρε και αυτό το πρώτο βραβείο. Αυτό το είχατε παρουσιάσει και στο Γηθείο, στη βιβλιοθήκη. Αυτό πρόσφατα, το, ε, στα μέσα του Δεκέμβρη, το παρουσιάσαμε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Γηθείου. Ε, εγώ το διάβασα, έκανα την ανάγνωση αυτού του παραμυθιού. Και η Χρήσα Μάνδρου Φιλιπάκου έπαιξε κάποια τραγούδια. Σε παιδάκια του Δημοτικού σε Δημοτικών, τον του Γηθίου, του Πρώτου Δημοτικού και του Τρίτου Δημοτικού του Μαυροβουνίου. Ήταν μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γηθείου. Mm -hmm. Μου ζητήθηκε να παρουσιάσω το βιβλίο, το παραμύθι, γιατί ακόμα δεν έχει βγει. Αλλά είναι σας καριά να βγει και αυτό το βιβλίο. Mm -hmm. Τώρα κάνει η κυρία Μάγδα Καλυβάσα πατακάκι ε, τις ζωγραφιές ε, του παραμυθιού αυτού. Ε, και ήταν ήτανε δύο ημέρες. Ιδιαίτερη χαρά να βρίσκεσαι κοντά στα παιδιά και το διασκεδάσαμε και εμεί που λάβαμε μέρο και τα παιδιά. Τόσο και τα παιδιά, και οι του και οι συνοδοί του. Μάλιστα. Να επανέλθουμε λοιπόν στο σημερινό, στον πίνακα ονείρων και θα ήθελα να μου πείτε αν θα γίνουν κάποιε παρουσιάσει για το συγκεκριμένο. Παρουσιάσεις θα γίνουν, αλλά μετά το Πάσχα. Τόσο στο Γήθιο, όσο και στη Σπάρτη, ελπίζουμε στην Αθήνα, στον Πειραιά και όπου αλλού μας καλέσουν θα πάμε. Ε, από την εμπειρία σας, την όποια εμπειρία έχετε μέχρι τώρα, το, το λακωνικό κοινό διαβάζει πίση. Η ποιήση είναι ιδιαίτερο είδος. Και... Δεν έχει τόσο πολύ ανταπόκριση στο κοινό, πιστεύετε... Ξέρετε τι λένε οι, οι εκδότες, γενικά οι εκδότες λένε η ποίηση δεν έχει, έχει πολύ περιορισμένο, έχει περιορισμένο κοινό. Αυτό ακούγαμε και παλαιότερα και τα παλαιότερα χρόνια και το ίδιο συμβαίνει τώρα, αλλά εγώ πιστεύω ότι διαβάζουν, διαβάζουν και οι Λάκωνες διαβάζουν ιδιαίτερα και ποίηση. Και όσοι διαβάζουν ποίηση και την αγαπήσουν, δε... η ψυχή τους γεμίζει και η καρδιά τους ή δεν θέλουν τίποτα άλλο. Μάλιστα. Ε, κυρία Μπούρτζινου, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Η τηλεόραση του Ελλάδα πάντα ανοιχτή σε okay. λάκωνες δημιουργούς και πόσο μάλλον σε ε, τέτοια θέματα που, αφορύ, που αφορούν στο βιβλίο. Ο πίνακας ονείρων ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σας ευχαριστώ και εσείς καλές επιτυχίες.